Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπουλος, ο κύριος Μακρύδης. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Έχουμε κάποιο δείγμα πρώτο. Ήταν η αγορά γεμάτη σήμερα. Ναι. Και οφείλετε, λέτε, σε αυτό τώρα. Ο κόσμος. Πρώτη μέρα δεν μπορούμε να έχουμε. Πήρε το μήνυμα και θέλει να δει τι γίνεται. Πιστεύω ότι το πήρε το μήνυμα ο κόσμος και ξεκίνησε δειλά-δειλά να βγαίνει στην αγορά. Πάντως σήμερα, από ό,τι είδα και το απόγευμα και το πρωί, υπήρχε μια σχετική κίνηση στην αγορά. Ας αναμείνουμε να είμαστε, να κρατάμε μικρό καλάθι και να δούμε τις υπόλοιπες μέρες. Ωραία. Οι συνάδελφοί σας τώρα συμμετείχαν με όλες τους τις δυνάμεις. Πώς το κρίνετε εσείς? Εγώ νομίζω ότι... Ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια? Είναι μεγάλος ο αριθμός συμμετοχής. Υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια όσον αφορά το τι θα κάνει ο καθένας μόνος του πλέον για να στηρίξει την επιχείρησή του. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε από οργάνωση, διαφήμιση και να γνωστοποιήσουμε το Αλεξανδρούπολη Shopping Festival, το έχουμε κάνει, θεωρώ, με μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα και στην γείτονα Τουρκία και στη Βουλγαρία. Την Κυριακή θα μας έχει όλος ο κυριακάτικος τύπος μέσα, ο πανελλήνιος κυριακάτικος τύπος. Ήδη οι οικονομικές εφημερίδες που κυκλοφορήσαν σήμερα, υπάρχει καταχώρηση του Αλεξανδρούπολη Shopping Festival, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή ήταν μια επιτυχία της ΕΣΕ που μας βοήθησε τουλάχιστον στην προβολή. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι όμως την προηγούμενη εβδομάδα? Όχι, δεν θα έπρεπε να είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί στις εμπορικές επιχειρήσεις τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Για να προγραμματίσει κάποιος να επισκεφθεί. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι καλός. Έχουμε μπροστά μας 10 μέρες. Μπορεί κανείς να προγραμματίσει και να έρθει. Μπορεί να γίνανε και λάθη. Ας μας συγχωρέσετε, όμως είναι η πρώτη φορά. Όχι, όχι. Από άλλη έννοια το είπα εγώ. Εκτός αν μένα, αν μου διαφεύγει κάτι. Για τις εφημερίες, ναι. Την άλλη Κυριακή, δεν είναι? Είναι μέχρι την άλλη Κυριακή. Εάν υπήρχε αυτή η καταχώρηση, όπως λέτε, που είναι πολύ σωστό βήμα, πολύ σωστή κίνηση, στον πανελλήνιο τύπο, εάν υπήρχε την προηγούμενη Κυριακή, θα είχε προγραμματίσει κάποιος που είναι από άλλη περιοχή δηλαδή. Να πει ότι εγώ θα επισκεφτώ 2 Σαββατοκύριακα την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε στείλει το κόνσεπτ αυτό στην ΕΣΕ εδώ και 10 μέρες. Από εκεί έγινε δηλαδή το. Και από εκεί αποφασίσαν ότι οι καλύτεροι, οι σύμβουλοι, εν πάση περιπτώσει, η επικοινωνία. Πιθανό να ξέρουν καλύτερα. Αποφασίσαν ότι θα ήταν καλύτερο για αυτήν την Κυριακή. Εδώ πάντως στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω ότι είναι γνωστό. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης, τα οποία όχι στέκεστε δίπλα μας, περπατάμε μαζί. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή η γιορτή δεν είναι ούτε ανταγωνιστική, ούτε είναι ότι θέλει να τραβήξει κόσμο στην Αλεξανδρούπολη και να μείνουν όλοι απ' έξω. Ανταγωνιστική ως προς τι δηλαδή? Γενικά στις γείτονες πόλεις, στις μπορούν να κάνουν και οι άλλες πόλεις. Μπράβο. Η ιδέα μας ήταν ότι μπορέσαμε, μαζέψαμε, τουλάχιστον συνεννοηθήκαμε μεταξύ μας για πρώτη φορά. Βάλαμε το Δήμο και έντισε το Αλεξανδρούπολη Shopping Festival με τις εκδηλώσεις. Το προβάλαμε πάρα πολύ καλά και όλο αυτό που έγινε η προβολή με τη βοήθεια του Εμπορικού Επιμελητηρίου, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Λεωνίδα τον Κίτσο που στάθηκε αρρωγός όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι της εκδήλωσης. Και πάνω απ' όλα έγινε μια αρχή. Το Αλεξανδρούπολης Festival μπορεί να γίνει Εύρο Shopping Festival του χρόνου και αργότερα Θράκη Shopping Festival. Και το λέω ότι το σημαντικότερο είναι ότι ξεκίνησε η συνεργασία. Και δεν νομίζω ότι από αυτήν τη στιγμή και μόλις ξεκινήσει θα δράψουμε καρπούς. Θα πάει σιγά σιγά, θα ανεβεί και θα φανεί και τις επόμενες μέρες και μετά το δεκαήμερο, διότι αυτή η διαφήμιση που έγινε τηλεοπτικά, με ραδιόφωνα και με έντυπο υλικό στις γείτονες χώρες θα αποδώσει σιγά σιγά. Και δεν νομίζω ότι το δέλεαρ για αυτούς είναι η έκπτωση. Είναι ότι υπάρχει δίπλα τους μία πόλη οργανωμένη, προσφέρει θάλασσα, προσφέρει καλό φαγητό, προσφέρει σωστές υπηρεσίες, έχει επώνυμα προϊόντα και μπορούν να την επισκεφτούν. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία των παροχών ακουμπάει τους πάντες, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι μόνο τα καταστήματα, τα εμπορικά, ενώ παντού. Και εστιατόρια και ταβέρνες και έτσι. Όποιος θέλει δηλαδή συμμετέχει. Όποιος βάλει το σήμα απ' έξω, διότι αυτό διαφημίσαμε, ή την αφίσα ή το σήμα του Αλεξανδρούπολη Shopping Festival, ξέρει ο επισκέπτης ότι μπορεί εκεί. Ξέρει ότι εκεί μπορεί να βρει διαφορετικές υπηρεσίες, προσφορές, εκπτώσεις και κάτι διαφορετικό από τις normal μέρες. Δηλαδή, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα αυτοί οι συνάδελφοι που θα βάλουν το σήμα και δεν κάνουν τίποτα να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Θα ήταν, υπάρχει και αυτό το θέμα. Όχι, εμείς έχουμε για όλους τους συναδέλφους που έχουν πάρει σήμα. Έχουμε έγγραφη δήλωση το τι θα κάνουν.
Δεν το αφήσαμε έτσι στην τύχη. Τώρα, εκεί που έγινε λίγο μπέρδεμα είναι με την εστίαση, διασκέδαση κτλ. Που δεν έχουμε καθαρή εικόνα ούτε με τα happenings που θα κάνω, γιατί είναι άλλου συλλόγου, άλλου παπά Ευαγγελίου. Θα το αντιληφθούν και αυτοί όμως ότι είναι. Και νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τιμήσουμε αυτού που θα τιμήσουν αυτή τη γιορτή. Δηλαδή, μην κοιτάξουμε για ακόμα μια φορά, τα περιθώρια είναι στενά. Να εκμεταλλευτούμε ή να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ. Να είμαστε ειλικρινείς, να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και αυτό που κάνουμε να το σεβαστούμε πρώτα απ' όλα εμείς και μετά οι πελάτες μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εγώ καλώ όλο και τον θα κόσμο, συνεχιστεί το πράγμα. Όλο τον κόσμο που μας ακούει πέρα από την Αλεξανδρούπολη και τους Αλεξανδροπολίτες που τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Είναι αυτοί που στηρίζουν την τοπική αγορά. Αλλά όλους αυτούς που μας ακούν, είτε από τον Εύρο, είτε από την Κομωτινή, από την Ξάντη μέχρι την Καβάλα και τη Δράμα και τη Σαμοθράκη, να επισκεφτούν αυτές τις μέρες στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη θα δουν πολλά πράγματα που δεν θα τα βλέπανε άλλες μέρες. Δεν θέλω να πω ότι κάναμε τις φοβερές εκδηλώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε μέρα γίνεται κάτι. Υπάρχουν καλές τιμές στα μαγαζιά, υπάρχουν μεγάλες προσφορές στα μαγαζιά και είναι μια αρχή για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό για τον τόπο μας. Όπως βλέπετε, όλοι ό,τι κινείται γύρω μας αυτή τη στιγμή, γύρω από το εμπόριο και τον ελεύθερο επαγγελματία, μόνο αρνητισμό φέρνει και ζητάει λεφτά. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι μια προοπτική να φέρει λεφτά. Ας το καταλάβουμε, ας το στηρίξουμε και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Γνωμοδοτικό χαρακτήρα θα έχει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Επιτροπή Διαβούλευσης που θα συσταθεί με τη συμμετοχή πολιτών αλλά και εκπροσώπων συλλογικών οργάνων. Πρόκειται για μια επιτροπή η οποία στην περιφέρειά μας θα περιλαμβάνει 60 μέλη και η οποία θα συνεδριάζει κάθε τρίμηνο με κύριο στόχο να αναδεικνύει αναπτυξιακά κυρίως για την περιοχή θέματα. Στη σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προχωράει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κύριο στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από τη συμμετοχή τους στο συλλογικό αυτό όργανο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιτροπή που θα έχει γνωμοδοτικό προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ρόλο και που θα απαρτίζεται συνολικά από 35 έως και 60 άτομα. Με απόφαση μάλιστα του Περιφερειάρχη Αργιανακίδη, η επιτροπή θα έχει το μέγιστο επιτροπόμενο όριο των 60 ατόμων. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν εκ του νόμου ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, όλοι οι δήμαρχοι της περιφέρειας και το 1/3 του καθορισμένου αριθμού από πολίτες που εκλέγονται από τους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε περιφερειακής ενότητας. Συγκεκριμένα, στην περιφέρειά μας έχουμε 22 δήμους και ένας ο Περιφερειάρχης 23. Εκλέγονται 20 πολίτες. Είναι 5 από τον νομό Καβάλας, 4 από τον Κορμό και 1 από τη Θάσο. Είναι 5 από τον νομό Εύρου, είναι 4 από τον νομό Ροδόπης και 3 από την Ξάνθη και την Δράμα. Σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τον πληθυσμό της απογραφής του 2001. Έτσι τα μέλη έχουν γίνει ήδη 43. Περισσεύουν άλλα 17 για να συμπληρωθεί ο αριθμός 60 και αυτά τα 17 άτομα είναι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων τους οποίους αποφασίζει ο Περιφερειάρχης ποιοι θα είναι. Στην Επιτροπή λοιπόν θα μετέχουν πολίτες αλλά και εκπρόσωποι συλλόγων από όλους τους κλάδους και τομείς της κοινωνίας με κύριο στόχο να αναδεικνύει τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής και να γνωμοδοτεί για αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο από όπου θα λαμβάνονται οι οριστικές αποφάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το τρίμηνο και ουσιαστικά γίνεται μία ευρεία διαβούλευση και συζητούν και προτείνουν τις απόψεις τους όλα τα μέλη της Επιτροπής για αναπτυξιακά κυρίως ζητήματα και για στρατηγικά ζητήματα ανάπτυξης της περιοχής. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο όμως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό όργανο και πάρα πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη του τόπου. Γεια σας. Έχετε παντόφλες να πατάω σαγάτα? Θα μου τις κάνει δώρο ο άντρας μου. Η πεθερά μου πονά στη μέση της. Να την κρεμάσω ανάποδα. Είμαι κοντή. Βρείτε μου μια σκάλα να φτάνω παντού. Η γυναίκα μου τα έχει όλα. Τι δώρο να της κάνω? Θέλω κι εγώ ένα προχρήδι δώρο. Πού νομίζετε ότι μπήκατε? Στα Telemarketing Store. Στα Telemarketing Store βρίσκεται τα πιο έξυπνα δώρα που τα στέλνουν όπου εσείς θέλετε. Telemarketing Store στην Αλεξανδρούπολη.
Για παραγγελίες καλέστε το 25510-89928. Τέρμα Καραολή Δημητρίου στον παραλιακό της Αλεξανδρούπολης. Φθηνότερα και από τα αεροδρόμια. Ναι, ναι. Τώρα στα Hondo Center. 25% σε επώνυμες μάρκες καλλιντικών. Φθηνότερα και από τα αεροδρόμια. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης, το μεγαλύτερο λιμάνι του Θρακικού Πελάγους, υποδέχεται το καλοκαίρι και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης το γιορτάζει μαζί σας. Η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής ενώνεται και προσφέρει ειδικές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες για τις πιο συμφέρουσες αγορές. Γνωρίστε τις ομορφιές της πόλης και ανακαλύψτε επώνυμα προϊόντα σε ειδικά χαμηλές τιμές. Απολαύστε τη διαμονή στις πιο σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες με έκπτωση 30%. Χαρείτε το μπάνιο σας στις παραλίες του Θρακικού Πελάγους, το καφέ σας στα αμέτρητα καφέ της πόλης και νόστιμα εδέσματα στα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Οι εκδηλώσεις και οι εκπλήξεις.